Κύριε Φλέσσα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Δεν είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ, τι με αφήνετε χωρίς... Σας χαιρετώ, να είστε καλά τη Δευτέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Φλέσσα. Τώρα, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον στρατηγό, εν αποστρατεία και επίτιμο αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Στρατηγέ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ. Η επανεκλογή, η εκλογή Τραμπ η χθεσινή, πιστεύετε ότι θα αλλάξει τα δεδομένα, ενώ τα γεωπολιτικά, τι θα κάνει με τους γεωπολέμους που είναι σε εξέλιξη, τι βλέπετε? Ας πούμε, έχει πει ότι εγώ τον πόλεμο της Ουκρανίας θα το σταματήσω 24 ώρες. Λέω. Ακριβώς. Έχετε πολύ δίκιο. Αυτή η επισήμαση έχει διαφορά. Δηλαδή, στα γεωπολιτικά σίγουρα θα υπάρξει μια αλλαγή ισορροπιών. Αυτό δεν το συζητάω και θα εξηγηθώ τώρα αμέσως τι εννοώ. Όπως επίσης και για τους πολέμους, εφόσον βεβαίως τους δύο πολέμους που έχουμε, τους σημαντικούς, δηλαδή αυτόν στην Ουκρανία και αυτόν στο Ισραήλ και τον ακήρυχτο πόλεμο με την Κίνα. Θα το πούμε και αυτό, που είναι μέσα στη γεωπολιτική σκακέρα. Πιστεύω ότι ο Τραμπ πραγματικά γνωρίζουμε περίπου τι θα κάνει και οποιοσδήποτε πολιτικός στην εξωτερική πολιτική ή διεθνιστής γενικότερα δεν ξέρει ή δεν φαντάζεται το πώς θα λειτουργήσει, για μένα είναι τελείως λάθος. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν αρχίσει στα Υπουργεία Εξωτερικών να δουλεύουν σενάρια το πώς θα αντιμετωπίσουν την αλλαγή αυτή τη γεωπολιτική η οποία βλέπουμε να έρχεται μετά τον Ιανουάριο από την πλευρά της Αμερικής. Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε μάλλον αυτά 3-4 τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα της δίνεται μια... σίγουρα δεν θα περάσει καλά από εδώ και πέρα με τον Biden, το ξέρουμε, το έχει πει. Θα υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες από πριν, είναι δεδομένο αυτό. Ακριβώς. Την κατηγορεί, την αντιμετωπίζει σαν αντίπαλο δέος και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει δυσκολίες. Τι για μένα όμως με χαροποιεί εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ότι αυτή είναι και μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλους να καταλάβει ότι θα πρέπει να αποκτήσει γεωπολιτική υπόσταση. Να το πω εγώ πιο απλοϊκά, στρατηγέ, να ξυπνήσει. Βέβαια. Να ξυπνήσει. Ακριβώς. Έτσι, αυτό δεν εννοείται. Αυτό ακριβώς. Να ξυπνήσει, ναι. να αποκτήσει ισχύ, διότι καλά όλα αυτά που λέει, εάν δεν έχεις κοινωνική, εάν δεν προβάλλεις την ισχύ σου, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Τώρα μάλιστα μέχρι τώρα στηριζόταν πάνω στο ΝΑΤΟ, στηριζόταν πάνω στην Αμερική. Πλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι θα κοπεί αυτό το πράγμα, οπότε ή θα μείνει κουτσί ή θα πρέπει... Ή θα πατήσουμε στα πόδια μας. Να ξυπνήσει και να πατήσει στα πόδια, ναι. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Και νομίζω είναι προφανές. Χάσαν την ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνουν... και από τον Πρωθυπουργό μας και από τον Μακρόν να το κάνουν με τις ευρωεκλογές. Ήταν μια ευκαιρία, ναι. Αλλάζοντας με τις ευρωεκλογές η ηγεσία της Ευρώπης να γίνουν και κάποια τέτοια βήματα. Δυστυχώς δεν γίνανε. Ναι. Θέλω να πιστεύω ότι τώρα θα ξυπνήσουν με αυτό την κατάσταση τώρα, από την πλευρά. Ουκρανία. Ουκρανία. Ουκρανία λοιπόν αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θεωρεί ο Τραμπ, πάντα το θεωρούσε, πάντα το έλεγε και πολύ πριν τις εκλογές, ότι είναι μια μεγάλη τρύπα στην οποία πετάει λεφτά μέσα η Αμερική και χάνονται. Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ γρήγορα, όχι διότι τα έχει καλά με τους Ρώσους ή όχι. Γιατί απλώς θα κόψει τη ροή, τη χρηματοδότηση. Ακριβώς. Στο θυμικό των Αμερικάνων. Ναι. Η Ρωσία είναι απέναντι, κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τα πάει να τα κάνει πλακάκια με τους Ρώσους. Αποκλείεται αυτό. Απλώς θα κόψει τη χρηματοδότηση, διότι καταλαβαίνει ότι πλέον βρισκόμαστε σε κατάσταση αστεία. Δεν φαίνεται. Δηλαδή δίνουν εκατομμύρια, μάλιστα. Δισεκατομμύρια μάλλον. Άρα λοιπόν αυτό. Στο άλλο μέτωπο είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ισραήλ. Εκεί είναι ακριβώς το ανάποδο. Εκεί λοιπόν το Ιράν είναι ο μεγάλος εχθρός των ΗΠΑ. Το έχει και αυτός. Μην ξεχνάμε ότι στον προεκλογικό του αγώνα ανακοίνωσε και πρότεινε στο Ισραήλ να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Και ενώ ο Biden λέγε να μην χτυπήσει ούτε πυρηνικά ούτε τα ενεργειακά του,
για το Ιράν μιλάω, ναι. Αυτός το είπε αυτό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι τώρα θα είναι σύμμαχος του Νετανιάχου για να πάει λίγο παραπάνω στην υπερβολή. Και εδώ είναι τα δύσκολα, διότι όπως καταλαβαίνουμε, εάν πάει ένα βήμα παρακάτω, υπερβάλλει δηλαδή το Ισραήλ, ναι. Το συζητάγαμε και άλλη φορά αυτό, από και μετά θα έχουμε μια σοβαρή κλιμάκωση. Η οποία που δεν ξέρουμε την εξέλιξη και στρατηγία. Την Ελλάδα θα την επηρεάσει σίγουρα. Μάλιστα. Να το πάρουμε τώρα, να τον εαυτό μας. Το τέταρτο κομμάτι, η Κίνα. Το δεδομένο είναι ότι θα αυξήσει κι άλλο τους δασμούς για την Κίνα. Αυτό είναι το οικονομικό. Ναι, το οικονομικό. Εκτός από αυτό όμως μην ξεχνάτε, δηλαδή το ότι από την διακυβέρνησή του προσπάθησε να δημιουργήσει ένα συνασπισμό δυνάμεων εναντίον της Κίνας. Και αν θυμάστε είχε βγάλει λίγο τη βαρύτητα του ΝΑΤΟ από την πλευρά της Ευρώπης και την είχε μεταφέρει προς την περιοχή Αυστραλίας, Ταϊβάν και ούτω καθεξής. Αυτά είχε κάνει το παλιό administration του Τραμπ στην προηγούμενη διακυβέρνησή του. Φοβάμαι λοιπόν ότι πάλι τώρα θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς, διότι στην ουσία το ΝΑΤΟ θα ρίξει τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Μάλιστα. Εδώ τη δικιά μας, που είναι και προς το συμφέρον μας να διατηρηθούν περισσότερο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και εδώ από τη μια πλευρά θα προσπαθήσει να ενισχύσει την αντίσταση προς την Κίνα και θα μειώσει το ΝΑΤΟ εδώ. Μην ξεχνάτε ότι για το ΝΑΤΟ λέει ότι πρέπει να αυξηθούν τα ποσά τα οποία δίνουν διάφορες χώρες οι συμμαχικές νατοϊκά. Η Ελλάδα δεν είναι μέσα στις χώρες. Λέει πάνω από 2%. Εμείς νομίζω είμαστε ήδη πάνω από 2%. Οπότε είμαστε στο 3,3%. Ναι, οπότε έχουμε δεν έχουμε πρόβλημα. Εάν εφαρμοστεί δεν αυτό. Πρόβλημα. Τώρα, μία κουβέντα θέλω ακόμα σας παρακαλώ για να κλείσουμε για την αυριανή επίσκεψη Φιντάν στην Αθήνα, όπου θα συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Σήμερα δώσανε και δύο συνεντεύξεις. Ο κύριος Φιντάν στα Νέα, ο κύριος Γεραπετρίτης στη Χουριέτ. Ακριβώς. Ο κ. Γραπετήτης λέει, μόνη διαφορά μας, η υφαλοκρηπίδα και άος. Ο κ. Φιντάν λέει, υπάρχουν πολλά και αλληλένδετα προβλήματα και δεν είναι μόνο η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα. Ακριβώς. Εγώ στη στρατηγική ορολογία αυτό λέγεται προκατακτικές βολές. Προκατακτικές βολές. Λοιπόν, ακριβώς. Αρχίσα λοιπόν από την προηγούμενη μέσω το συνεδρίου να δείξει ο καθένας. Ξέρετε, και για την εσωτερική κατανάλωση των χωρών τους. Να βάλει ο καθένας τις κόκκινες γραμμές του, όπως το λέμε. Και αλλά να τις πει και στους δικούς του, δηλαδή στη χώρα του, ότι ξέρεις εγώ, ναι μεν πάω εκεί, αλλά πάω ναι. Με αυτά. Το ίδιο και ο Γεραπετρίτης για εμάς, το ίδιο και αυτός και ο Φιντάν για την Τουρκία. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το ξεκίνημα. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα περίμενα ούτε τον κύριο Γεραπετρίτη να προδώσει εντός εισαγωγικών την εθνική κυριαρχία μας, αλλά ούτε και το Φιντάν από την άλλη πλευρά. Το θέμα είναι ότι όταν θα κάτσουν κάτω, θα πρέπει να κάτσουν ουσιαστικά να συζητήσουν τα απλά θέματα, τα χαλαρά, τα οποία πιστεύω ότι μπορούν. Αυτά που λέμε τα λεγόμενα της χαμηλής πολιτικής. Της χαμηλής πολιτικής, αυτά τα 10-12 πόσα είναι, και από εκεί και μετά θα πιάσουν τη βαριά ατζέντα. Εκεί από ό,τι βλέπουμε και η εντολή που έχουν πάρει από τους προέδρους και τον Πρωθυπουργό είναι στην ουσία να κάνουν μια διερεύνηση εάν μπορούν εντός εισαγωγικών να το πω να τα βρουν. Αν υπάρχει πλαίσιο τέλος πάντων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Είναι πολύ δύσκολο. Εγώ να μην πάω μακριά και στην Τουρκία βλέπετε τι κάνει ο Μπαξελή, τι βγαίνει και λέει μέσα στη Βουλή, αλλά και εδώ στην Ελλάδα ακόμα και μέσα από που αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση. Βλέπετε ότι υπάρχουν, τέλος πάντων υπάρχει μια γκρίνια, μια συζήτηση. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν είναι όριμη δηλαδή η κατάσταση για να πάμε στα πολύ βαριά θέματα. Τώρα, ο Τραμπ εδώ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο που όχι τώρα, αλλά όταν θα βγει, δεν ξέρω πώς θα διαμορφώσει τις ισορροπίες μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, έτσι ώστε ίσως να επιβάλλει κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο φανταζόμαστε και οι δύο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα ασχοληθεί τόσο έντονα, αλλά βάζω και ένα ερωτηματικό γιατί είναι απρόβλεπτο. Έχετε δίκιο. Βέβαια θα κάνει, όπως κάνουν όλοι οι Αμερικανοί πρόεδροι, θα στηρίξει αυτό που θα βολεύει την Αμερική. Ασφαλώς, δεν το συζητάω. Οπότε αλλά μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Biden είχε συζητήσει σε αυτή την όλη την περίπτωση, είχε συζητήσει πάλι για την Ανατολική Μεσόγειο, για την ισορροπία ενεργειακή. Α, δούμε. Δεν είναι. Σίγουρα έχει όχι επιδεινωθεί,
είναι πλέον πιο πιθανό να ακούσουμε περίεργα πράγματα με το administration του Τραμπ επάνω. Μάλιστα. Αν και ο Πομπέο, ο οποίος τον ξέρουμε όλοι, νομίζω ότι έχει μια πάρα πολύ καλή στάση προς τη χώρα μας και θα είναι και αυτό κάτι εξισορροπιστικό. Θα τα δούμε επί του πεδίου, όπως λέτε και εσείς, στρατηγική στρατηγέ μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την καλό μεσημέρι.